οι χιλιάδες φοιτητές και μαθητές που πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας στέλνουν ξανά μήνυμα. Τούτο εδώ το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει. Ήταν να το φέρουνε μέσα στο Γενάρη και δεν τους βγήκε. Γιατί, πλειοψηφία είμαστε εμείς και έχουμε μιλήσει μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις, μέσα από τους δρόμους του αγώνα. Γιατί πολλοί έχουμε επιλέξει να βάλουμε τις σπουδές, τις ζωές μας πάνω από τα κέρδη των λίγων. Στον δρόμο που χαράξαμε συνεχίζουμε, γιατί έχουμε ιδανικά, γιατί θέλουμε να έχουμε μέλλον, πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα, γιατί θέλουμε πανεπιστήμια αναβαθμισμένα με χρηματοδότηση, γιατί δεν ανεχόμαστε την ίδια στιγμή να δίνονται δισεκατομμύρια για να σφαγιάζεται ο λαός της Παλαιστίνης. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα αγωνιστικά μας ραντεβού θα είναι ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο δυναμικά. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα όλοι μαζί συντονισμένα. Να είμαστε όλοι το Σάββατο, 12 η ώρα, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο μεγάλο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Από εβδομάδα, ακόμα περισσότεροι, στις γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών μας συλλόγων. Και από εβδομάδα, ακόμα πιο μαζικά, στους δρόμους, στην Αθήνα και σε κάθε πόλη. Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε